και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στα στούντιο του Ορφέας Web TV. Είμαι ο Νίκος Χατζόπουλος και στην εκπομπή Διάβλος Επικαιρότητας. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η εθνική συρρήκνωση. Καλεσμένος της εκπομπής, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, κύριος Μαθιόπουλος Ανδρέας. Κύριε Μαθιόπουλε, καλησπέρα σας. Κύριε Χατζόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να περάσουμε σε ένα βίντεο πάνω στο οποίο θα στηθεί και ο διάλογός μας. Είναι ταμπού για σας το θέμα της συνεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο? Εγώ δεν έχω κανένα ταμπού, κύριε Σαχίνη. Άρα δεν σε συμφέρει αυτή τη στιγμή για να μπλοκάρεις και πλήρως το τουρκολιβικό να πας στα 12 ναυτικά μίλια νότια, δυτικά, ανατολικά της Κρήτης και να οριοθετήσεις και ΑΟΣ με την Κύπρο? Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι η απάντηση. Εμείς δεν είμαστε προχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Είμαστε γέφυρα. Ναι. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας. Ναι. Αλλά δεν είμαστε προκεχωρημένο φυλάκιο. Κύριε Μαθιόπουλε, πώς εξηγείτε τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη? Κύριε Χατζόπουλε, τι να πρωτοπεί κανείς. Υπάρχουν τόσες δηλώσεις που έχουν προηγηθεί για ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Υπάρχει ο κατακαιρματισμός της Ελλάδας, οι πρέσπες του Αιγαίου, το Turk Aegean. Όλα αυτά είναι σενάρια και μεθοδεύσεις που εκτελούνται στις πλάτες του ελληνικού λαού χωρίς να γνωρίζει κανένας τίποτα. Να θυμίσω ότι η Ντόρε Μπακογιάννη είναι κουμπάρα του Ερντογκάν και όλες αυτές οι δηλώσεις αποσκοπούν στο να ενημερώσουν και να προειδεάσουν λίγο τον Έλληνο πολίτη, αλλά και τα συμφέροντα που υπάρχουν εδώ, τραπεζιτικά και άλλα, για το τι θα επακολουθήσει μετά τις εκλογές. Είναι διαχρονική, δυστυχώς, είναι διαχρονική η προδοσία και επί σειρά ετών στην Ελλάδα από όλες τις κομματικές αυτές συμμορίες που έτσι έχουν αποδειχθεί, που πηγαίνει πολύ πίσω, δεν είναι τα τελευταία μόνο 3, 4, 5, 10 χρόνια, υπάρχει και πιο πίσω. Άρα μιλάμε λοιπόν και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο σχέδιο κατά του Έλληνα πολίτη και της περιουσίας του. Γιατί όταν μιλάμε για επενδύσεις και όταν μιλάνε αυτοί, συγγνώμη, για επενδύσεις, μιλάνε για το ότι ξεπουλάνε την δημόσια και ιδιωτική περιουσία του Έλληνα πολίτη. Πουλάνε τα δικά μας, δεν πουλάνε τίποτα δικό τους. Άρα λοιπόν, κύριε Μαθιόπουλε, μπορούμε να συμπεράνουμε με ευκολία ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την εθνική συρρήκνωση, έτσι? Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Χατζόπουλε. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είπατε η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί δεν είναι ελληνική κυβέρνηση. Εξυπηρετεί ξένα κέντρα εξουσίας. Είναι ξεκάθαρο, επί σειρά ετών δεν έχουμε ελληνική κυβέρνηση. Άμα είχαμε ελληνική κυβέρνηση, δεν θα είχαμε υποστεί όλα αυτά τα πάνδυνα. Έτσι, την καταλύσταση του δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου που προείπαμε και με όλα αυτά τα μνημόνια, με την φορολογία. Βλέπουμε ότι μεταναστεύουν συνέχεια τα καλύτερα μυαλά των Ελλήνων και πηγαίνουν τόσα χρόνια, όσο θυμάμαι εγώ, 20, 30, 40 χρόνια πηγαίνουν στο εξωτερικό. Ο Έλληνας πολίτης είναι όλο και φτωχότερος. Υπάρχει μια τεράστια φτώχεια αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Έχει κατακαιρματιστεί ο εθνικός πλούτος, έχει καταληστευτεί. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια συνεχή κατάπτωση, η οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει τελικά, έτσι? Ναι, κάθε φορά που κάνουμε εκλογές λέμε να ελπίζουμε να είναι οι τελευταίες
για αυτό που βιώνουμε. Αυτό θα πω και εγώ. Δεν ξέρουμε δυστυχώς που είναι το τέλος. Και βλέπουμε και με τις πρέσπες του Αιγαίου που ετοιμάζονται. Και για να πω αυτό που με είχατε ρωτήσει και από πριν, είδαμε ότι πριν λίγους μήνες, ότι μίλαγε ο κύριος Ερντογκάν και ο κύριος Νταβούσογλου και λέγανε για τις παραβιάσεις, θα έρθουν μια νύχτα στα νησιά, οι πύραυλοι τους φτάνουν κατευθείαν στην Αθήνα και όλα αυτά τα καλά. Και για να αλλάξουν και τους 2-3 τελευταίους μήνες και να είναι όλες αγκαλιές και καλές δηλώσεις, καταλαβαίνετε ότι κάτι έχει συμφωνήσει και κάτι έχουν παραδώσει που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό. Συνέχεια παραδίδουν τον εθνικό πλούτο, δεν παραδίδουν τίποτα δικό τους, έτσι δίνουν τα δικά μας Ελληνα πολίτη, έτσι τη δική μας περιουσία, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες αυτής της χώρας και και αυτό το έργο θα συνεχιστεί αν δεν αλλάξουμε σε αυτές τις εκλογές αυτές τις κομματικές συμμορίες που έχουν κατσικωθεί στην χώρα μας και δυστυχώς και με την ανοχή και την αποχή θα έλεγα και την ανοχή του Έλληνα πολίτη αυτοί διοικούν και διοικούν πάρα πολύ άσχημα για τον Έλληνα. Ωστόσο σε αυτό το σημείο οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι πλέον ο λόγος τους είναι ξεκάθαρος. Δεν κρύβονται ούτε πίσω από υποδούμενα. Είναι ευθύς, είναι ευθέως πλέον ο τρόπος με τον οποίο ομιλούν στον Έλληνα πολίτη. Δείχνουν πλέον ότι δεν φοβόνται και επειδή έχουμε φτάσει απάνω στα γεγονότα δεν μπορεί να το κρύψουν. Συμφωνώ. Στο σήμερα και στο από εδώ και πέρα, κύριε Μαθιόπουλε, ποιες είναι οι προτάσεις σας από τον πολιτικό φορέα τον οποίο εκπροσωπείτε? Ποιες είναι οι θέσεις? Πρώτα θα ήθελα λίγο να αναφέρω ότι αυτό που βιώνει ο Έλληνας πολίτης, βιώνουμε όλοι εμείς, όλες οι ελληνικές οικογένειες, είναι κάτι που πραγματικά και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι, είναι ότι δεν μας αξίζει. Όλο αυτό που βιώνουμε δεν μας αξίζει. Και τα εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε αυτή τη χώρα, όλες αυτές οι κομματικές συμμορίες, κατά σειρά ετών όλοι οι πρωθυπουργοί, για να μην τα αναφέρω, δηλαδή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε για την τελευταία κυβέρνηση, ας πούμε, τι να συζητήσουμε. Τις τηλεφωνικές, τις παρακολουθήσεις των τηλεπικοινωνιών, για την παρέμβαση στη δικαιοσύνη, για τους χιλιάδες νεκρούς με την πανδημία που είχαμε, 25.000 νεκροί, 25.000 νεκροί με την πανδημία, με τη διαχείριση της πανδημίας. Και είχαμε και τώρα πρόσφατα το άλλο τεράστιο έγκλημα στα Τέμπη που πάλι είχαμε Έλληνες πολίτες νεκρούς. Είναι ένα κράτος πραγματικά δολοφονικό, ένα κράτος δολοφόνος, το οποίο ένα κράτος ληστής, ίσως το πιο ανθεληνικό κράτος στην ιστορία του ελληνικού έθνους μετά την τουρκοκρατία. Οπότε και αν μπορούσα να πω και να αξιολογήσουμε λίγο αυτά τα τεράστια σκάνδαλα, θα ήταν δηλαδή εκτός από τις αυτοκτονίες και τις δολοφονίες των Ελλήνων πολιτών που είναι το πρώτο με τη διαχείριση της πανδημίας και με την υπόθεση των Ντεμπών, είναι η παρέμβαση στη δικαιοσύνη, κύριε Χατζόπουλε. Η παρέμβαση στη δικαιοσύνη, όπως το κατέθεσε και ο κύριος Τζανερίκος πρόσφατα, είναι πριν λίγες μέρες. Είναι τεράστιας σημασίας. Εδώ έχουν καταργήσει το Σύνταγμα, έχουν καταργήσει τη δημοκρατία και ληστεύουν τον ελληνικό λαό. Είναι μια να τη χαρακτηρίζαμε μια ξενόδουλη δικτακτορία. Είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο έγκλημα. Ίσως είναι ο ορισμός της εγκληματικής οργάνωσης. Θα ήθελα να επιμείνω στο κομμάτι των θέσεων του πολιτικού φορέα. Ποιες είναι οι θέσεις σας και ποιες είναι οι λύσεις πάνω σε όλα αυτά τα προβλήματα που προαναφέρατε? Ποια είναι η λύση? Βεβαίως να σας απαντήσω. Κοιτάξτε, η διαφορά η δικιά μας είναι τεράστια.
έχουμε δημιουργήσει έναν τεράστιο ανθρωποκεντρικό οργανισμό. Και ο πολιτικός φορέας που έχουμε, δεν το, συνηθίζουμε να μην το λέμε κόμμα, γιατί το κόμμα κομματιάζει το σύνολο, το κόμμα κομματιάζει τους Έλληνες πολίτες, συνηθίζουμε να το λέμε πολιτικό φορέα, είναι για την ένωση του έθνους των Ελλήνων. Είναι ενωτικός, ενωτικός ανθρωποκεντρικός οργανισμός. Και τα συστατικά του είναι, τα κύρια συστατικά είναι τα εξής. Και αυτό που ζητάμε βασικά από τον Έλληνα πολίτη είναι να μετέχει ο ίδιος ο πολίτης στα κοινά, να είναι ενεργός πολίτης, να μετέχει κρίσεως και αρχής. Αυτό είναι το πιο βασικό. Στα κοινά της πολιτείας, να μετέχει πολίτης και πολιτεία να είναι ένα. Πολιτεία και πολίτης πρέπει να είναι ένα. Η αποχή από την συμμετοχή του πολίτη στα κοινά ήτανε αυτό το τραγικό που γινότανε και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε καλούμε τον Έλληνα πολίτη να συμμετέχει στα κοινά και να μετέχει κρίσεως και αρχής. Το δεύτερο, και αυτό το έχουμε κάνει εμείς με τα γραφεία και τους κατατόπους οργανισμούς της ΕΣΥ, τον ΕΣΥ είναι σε όλη την Ελλάδα και θέλουμε και έχουν ανοίξει, δουλεύουν άψογα πάρα πολλοί κόσμος, πολλά στελέχη και υποδέχεται τον Έλληνα πολίτη για να μετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες και να πάρει την τύχη στα χέρια του. Επίσης υπάρχει ένα τεράστιο αξιακό πρωτόκολλο. Έχουμε ένα άξονα αξιών και αρχών που έχει καθοριστεί στην ιδρυτική μας διακήρυξη από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Αρτέμη Σόρα. Πάνω σε αυτές τις αξίες και στις αρχές, κύριε Χατζόπουλε, που είναι το πιο σημαντικό, θα θεσπιστεί η νομολογία, θα δημιουργηθεί το νομοθετικό έργο και θα διασφαλιστεί το δίκαιο. Αυτό είναι και το πιο βασικό. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει όλους είναι τα οικονομικά εργαλεία. Υπάρχει ένας αποδεδειγμένος πλούτος, ο οποίος να πούμε ότι τα 600 δισεκατομμύρια τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου που είναι κατατεθειμένα επί σειρά ετών στην ελληνική κυρίαρχη δημοκρατία είναι εκεί και περιμένουν για την επόμενη μέρα για την ανάπτυξη της χώρας. Όπως επίσης ένα τεράστιο πρόγραμμα, 2.300.000.000 δις, πάλι από τον κύριο Αρτέμη Σόρα, με εγκυοδοσία του κύριου Αρτέμη Σόρα, είναι έτοιμα προς εκταμίευση, ώστε την επόμενη μέρα για 49.000 έργα να υπάρξει τεράστια ανάπτυξη στην ελληνική επικράτεια. Και για την επόμενη μέρα ακριβώς, όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, θα υπάρξει και σε κάθε αφημί, πίστοση, σε κάθε αφημί, το επαναλαμβάνω, σε κάθε αφημί θα υπάρξει πίστοση 20.000 ευρώ για την επανακίνηση της οικονομίας. Υπάρχει δηλαδή ένας αποδεδειγμένος πλούτος, κατατεθειμένος και έτοιμος, έχουν γίνει όλα, ό,τι πρέπει, ό,τι χρειάζεται, έχει δρομολογηθεί για την επόμενη μέρα, για την ανάπτυξη, αλλά και για την αποπληρωμή του χρέους. Όποιο χρέος και να είναι αυτό. Αυτό είναι το τρίτο και βασικό. Και πρέπει να τονίσω ότι χρειάζεται το σύνολο, η πλειοψηφία, να πούμε, αν όχι το σύνολο του ελληνικού λαού, του Έλληνα πολίτη, ο Έλληνας πολίτης, στην πλειοψηφία του, πρέπει να συμμετέχει σε όλη αυτή την τεράστια παλιγενεσία, σε όλο αυτό το τεράστιο έργο που έχουμε επομιστεί και τον θέλουμε κοντά μας. Θα πρέπει να έρθει για να θεμελιώσουμε αυτούς τους κανόνες και να εδραιώσουμε την Ελλήνων πολιτεία. Μάλιστα. Κύριε Μαθιόπουλε, ήσασταν σαφέστατος. Και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, καταλαβαίνετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ μαζί μας και επιφυλάσσομαι για άλλη μια συνάντηση διαδικτυακή.
Θα ήθελα πριν κλείσουμε να απευθυνθώ στον Έλληνα πολίτη να ξαναπώ αυτό ότι πρέπει να μετέχει ο ίδιος κρίσος και αρχής. Πολιτεία και πολίτης να είναι ένα, είναι τεράστια σημασία, πολύ σημαντικό να έρθει μαζί μας, να μην δώσει μια λευκή εξουσιοδότηση, να συμμετέχει στις εκλογές οπωσδήποτε και να μην δώσει μια λευκή ή μια ακόμα εξουσιοδότηση σε αυτές τις κομματικές συμμορίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ελληνικός λαός με το να ψηφίσει εμάς είναι μια νίκη και να έρθει μαζί μας, γιατί εμείς υπηρετούμε την αλήθεια, το δίκαιο και την δημοκρατία. Είμαστε ο μόνος ανθρωποκεντρικός οργανισμός και αυτό που ζούμε δεν μας αξίζει. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ. Άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Από τον Νίκο Χατζόπουλο, τον Ορφέα Web TV. Καλό σας βράδυ.